Γόνατο και ισχύο είναι οι δύο πιο σημαντικές αρθρώσεις για την μετακίνηση του ατόμου. Τι συμβαίνει όταν μία από αυτές ή και οι δύο παρουσιάζουν φθορά? Πώς εξυπηρετείται το άτομο? Ποιες επιλογές έχει για την αποκατάσταση της βλάβης στην άρθρωση? Πόσο μπορούν οι σύγχρονες επεμβατικές μέθοδοι να επαναφέρουν την ποιότητα ζωής του ασθενούς? Σε λίγο στην εκπομπή μας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή της Ίασης. Η καθημερινή μας μετακίνηση εξαρτάται από δύο βασικές αρθρώσεις, αυτή του γόνατος και του ισχύου. Όταν ο πόνος όμως αποτελεί ένα εμπόδιο στη μετακίνησή μας, είτε από ατύχημα, είτε από ένα γενετής πρόβλημα για την βόλτα μας, για την καθημερινή μας ζωή ή ακόμη και για την άθλησή μας, τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν. Η ποιότητα ζωής του ασθενούς γίνεται ένα σημαντικό πρόβλημα για τον ίδιο, αλλά και για το περιβάλλον του, καθώς οι οικοί του καλούνται να βοηθήσουν εκεί όπου το άτομο δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνο του. Σύγχρονες επιστημονικές μέθοδοι, επεμβάσεις αλλά και τεχνικές μπορούν να προσφέρουν και πάλι την ποιότητα ζωής στον ασθενή. Κοντά μας λοιπόν για το θέμα αυτό έχουμε τον γιατρό, χειρουργό ορθοπαιδικό, κύριο Παναγιώτη Νταγιόπουλο. Yes. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Yes. Λοιπόν, γόνατο και ισχύο, βασικές αρθρώσεις και το ερώτημα είναι ποια είναι τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος, είτε αυτό πρόκειται για εγγενετής πρόβλημα, είτε για κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί ανά πάσα ώρα και στιγμή στη ζωή του. Οι άνθρωποι μιας παραγωγικής ηλικίας, οι άνθρωποι από μια μέση ηλικία και οι πιο ηλικιωμένοι, το κυριότερο τους πρόβλημα είναι αυτή της φθοράς του γόνατος και του ισχύου, δηλαδή της αρθρίτιδας. Τι είναι η αρθρίτιδα? Η αρθρίτιδα είναι όταν πλέον έχει καταστραφεί αυτό το εξωτερικό περίβλημα του οστού, ο χόνδρος όπως λέμε. Φανταστείτε. Το λιπαντικό υγρό ουσιαστικά, αυτή η μεμβράνη. Το σοβά ενός τοίχου έχει καταστραφεί αυτό για διάφορους λόγους. Και έχει πλέον ακουμπήσει το ένα κόκαλο με το άλλο. Άρα αρχίζει λοιπόν η τριβή μεταξύ των δύο οστών. Ακουμπάνε δύο κόκαλα που κανονικά δεν θα έπρεπε να ακουμπάνε. Όταν αυτό συμβεί, προκαλεί δυσκολία στην κίνηση, πόνο και ανικανότητα. Αυτή λοιπόν η νόσος, το πρόβλημα που προκύπτει στα οστά, η αρθρίτιδα, είναι ένα ζήτημα το οποίο απαντάται σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως ή προκύπτει μετά από κάποια βίαιη κίνηση, ένα ατύχημα? Είναι και κάτι το οποίο μας συμβαίνει από τη γέννα ακόμη? Αυτή η αναπηρία που προσδίδεται στην πάθηση της αρθρίτιδας συμβαίνει σε ανθρώπους για κάποιους λόγους που είναι γενετικοί. Γι' αυτό και βλέπουμε ανθρώπους λεπτούς, γι' αυτό που λέμε ανθρώπους μόνο στο ένα γόνατο. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι, δηλαδή γονιδιακοί, ορμονολογικοί άνθρωποι, λόγοι που δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε. Και υπάρχουν και κάποιοι λόγοι οι οποίοι είναι, για παράδειγμα, άλλες επεμβάσεις, αφαιρέσεις των μηνίσκων, κυρίως προηγούμενα ατυχήματα, κατάγματα, καταπονήσεις ή εργασία. Και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι η παχυσαρκία. Όταν φανταστείτε ένα γόνατο ή ένα ισχύο κουβαλάει περισσότερα κιλά καθημερινά, αυτό είναι ένα πολύ μεγαλύτερο έργο που κάνει αυτή η άρθρωση. Με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φθορά πιο γρήγορα. Συνεπώς λοιπόν το φορτίο που ασκείται στη συγκεκριμένη άρθρωση είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που μπορεί να αντέξει η άρθρωση. Ακριβώς. Να βλέπουμε λίγο και τις ακτινογραφίες αυτές για να κατανοούμε λίγο τι σημαίνει αρθρίτιδα πρακτικά. Εδώ λοιπόν στην ακτινογραφία αυτή, αν μπορείτε λίγο να μας περιγράψετε για ποια σημεία μιλάμε, γιατί είναι. Βλέπουμε το εσωτερικό, βλέπουμε δύο ακτινογραφίες γόνατος του ίδιου ασθενή, που το εσωτερικό του, η μέσα πλευρά, έχει γίνει αυτό που λέμε παραμόρφωση σε ρεβότα, ακουμπάνε οι δύο πλευρές εσωτερικές. Και άμα δείτε, η εσωτερική πλευρά του γόνατος με τη μία ακουμπάει η κάτω πλευρά με την πάνω. Αυτό είναι η αρθρίτιδα. Αυτό είναι που λέμε η αρθρίτιδα τετάρτου βαθμού, όταν πλέον το ταβάνι έχει ακουμπήσει το πάτωμα. Αυτό είναι μια τελικού σταδίου αρθρίτιδα. Ξέρετε, συχνά ακούμε ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε μία μέθοδο παράπλευρη, μία πιο ήπια μέθοδο για να αντιμετωπίσουμε την αρθρίτιδα. Πολλές φορές μιλάνε για αντιφλεγμονώδη χάπια. Αυτά μπορούν να βοηθήσουν τον ασθενή? Σίγουρα, όταν ένας ασθενής έρχεται να ζητήσει τη βοήθειά μας και πονάει μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, ένα μήνα, είναι η πρώτη φορά που έρχεται στο ιατρείο. Συχνά του λέμε να κάνει μια συντηρητική θεραπεία. Τι είναι περιλαμβάνει λοιπόν αυτό, ναι? Συντηρητική θεραπεία είναι να προσέξει το βάρος του, να το μειώσει, να αυξήσει τις δραστηριότητες του, να κινείται, κάνει καλό η κίνηση, να κάνει ασκήσεις, να κάνει κινησιοθεραπεία μόνο στη φυσικοθεραπεία, να πάρει κάποια φάρμακα, παυσίπονο, να βάλει πάγο, να κολυμπήσει. Εκεί δεν καλύπτουμε το πρόβλημα όταν παίρνουμε το παυσίπονο. Εάν μιλάμε για τέτοια φθορά, όπως λέτε. Κάποιοι ασθενείς για κάποιο διάστημα μένουν εκτός συμπτωμάτων. Είναι ήρεμοι. Μάλιστα. Και κάποιοι ασθενείς υποχωρούν εντελώς. Κάποιοι όχι. Άρα λοιπόν η συντηρητική αγωγή μπορεί να αντιμετωπίσει μέχρι ένα σημείο. Σίγουρα. Τα συμπτώματα.
Την βλάβη όμως. Η βλάβη δεν αντιμετωπίζεται. Το γόνατο αυτό που ακουμπάει το ένα κόκαλο με το άλλο, με κανένα χάπι αντιφλεγμονώδες δεν θα φύγει μακριά. Απλά τι γίνεται, ο ασθενής μπορεί να δυναμώσουν λίγο οι μύες του, να αισθανθεί λίγο καλύτερα, να κάνει λίγο δραστηριότητα ή μπορεί να περάσει το διάστημα και να επιμείνει η βλάβη και να τον οδηγήσει πάλι στο γιατρό. Η βλάβη σαν αιτία δεν περνάει με τα φάρμακα. Περνάνε όμως τα συμπτώματα. Επίσης συχνά ακούμε για βλαστοκύτταρα, για εγχύσεις, οι οποίες σκοπό έχουν να κάνουν τι ακριβώς σε μια τέτοια περίπτωση. Μπορούν να προσφέρουν δηλαδή αναγέννηση ενός τέτοιου ιστού. Κάνουμε πολύ συχνά βλαστοκύτταρα. Έχει σημασία σε ποιο στάδιο το κάνουμε. Πάλι προτιμούμε να κάνουμε βλαστοκύτταρα πριν από αυτού του σταδίου της αρθρίτης, δηλαδή σε ανθρώπους πιο μικρής ηλικίας που και τα δικά τους τα βλαστοκύτταρα έχουν να αποδώσουν κάτι. Παράδειγμα, ποιες ηλικίες. Δεν κάνουμε βλαστοκύτταρα σε έναν άνθρωπο 75 και 80 ετών, γιατί και αυτού του ασθενή το βλαστοκύτταρο είναι κουρασμένο και μικρής παραγωγικής ιδιότητα. Και το βλαστοκύτταρο, επειδή είναι μια διαδικασία που το παίρνουμε από το οστό, μπαίνουμε στο χειρουργείο, έχει και αυτό κάποιο όριο. Σε έναν 50 όμως, σε έναν 40 που έχει κάποιες χόνδρινες βλάβες και μπορούμε να πάρουμε ένα βλαστοκύτταρο, ένα δυνατό κύτταρο, προτιμούμε να κάνουμε τέτοιες ελάχιστα επεμβατικές πράξεις. Ουσιαστικά τα βλαστοκύτταρα είναι μια ένεση με ένα κύτταρο από τον ίδιο τον οργανισμό, το οποίο όταν βρεθεί μέσα στο γόνατο ή μέσα στο ισχύο, μπορεί να αναπλάσει και να κάνει κάτι σαν χόνδρο. Σε τι ποσοστό είναι αυτό το μπορεί που λέτε? Είναι πολύ δύσκολο να το προσδιορίσουμε. Γιατί μιλάμε για ανθρώπους διαφορετικών συμπτωμάτων, μιλάμε για ανθρώπους με διαφορετικά προβλήματα και είναι πολύ δύσκολο πώς θα σταντάρουμε μετά το αποτέλεσμα. Ο ένας ασθενής λέει δεν πονάω, ο άλλος πονάω λιγότερο. Είναι πολύ δύσκολο. Τα βλαστοκύτταρα είναι αρκετά υποσχόμενα, αλλά έχουν ένα όριο και είναι για πολύ πιο πρώιμες καταστάσεις και επιλέγουμε σε πιο μικρές ηλικίες. Τα βλαστοκύτταρα πρέπει να προέρχονται από τον ίδιο τον ασθενή ή είναι αυτά που λέμε ότι με την γέννα ενός παιδιού μπορούμε να διατηρήσουμε βλαστοκύτταρα για 25 συνεχόμενα χρόνια, όπως αναφέρεται, και από αυτά μετά να πάρουμε για τον ασθενή, ενδεχομένως για το παιδί, ή να δανειστούμε από κάποιον άλλο βλαστοκύτταρα? Τα βλαστοκύτταρα που χρησιμοποιούμε στην ορθοπαιδική είναι τα βλαστοκύτταρα που παίρνουμε από τον ίδιο τον ασθενή. Άρα ο ίδιος είναι δότης και παράλληλα λήπτης. Την ίδια ημέρα. Δεν έχουν σχέση με τα βλαστοκύτταρα που παίρνουν οι γυναικολόγοι και οι μεευτήρες και φυλάσσονται σε ειδικές τράπεζες. Τα βλαστοκύτταρα στην ορθοπαιδική τα παίρνουμε την ίδια ημέρα. Έχουν δύο πηγές προέλευσης. Από το λίπος και από το μυελό. Ο κάθε γιατρός έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε και από τις δύο σε κάθε περιπτώσει ασθενή, αλλά είναι από τον ίδιο ασθενή την ίδια ημέρα γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ, εκεί που πλέον αυτές οι μέθοδοι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα σοβαρό όπως αυτή την αρθρίτιδα, τι επιλογές λοιπόν έχει ο ασθενής, τι πρέπει να κάνει? Μπορεί να πάει πλέον σε ένα χειρουργείο? Σημασία έχει να καταλάβουμε πότε πάει ο ασθενής στο χειρουργείο. Άρα λοιπόν το χειρουργείο είναι αναπόφευκτο. Σημασία έχει όταν ο ασθενής πλέον περιορίζεται η ζωή του. Εγώ αυτό θα ρώταγα έναν δικό μου άνθρωπο. Δεν χειρουργούμε ακτινογραφίες, λέμε. Χειρουργούμε, θεραπεύουμε ανθρώπους. Δεν χειρουργούμε. Μία ακτινογραφία η οποία είναι χάλια, αν ο ασθενής κάνει τη ζωή του, δεν χρειάζεται χειρουργείο. Αντιστρόφως, όταν ένα ασθενής έχει μία αρθρίτιδα τρίτου, όχι απαραίτητα τετάρτου βαθμού, και τον ρωτάμε αν έχει περιοριστεί η ζωή του, αν δεν κάνει πράγματα λόγω αυτού του πόνου, τότε ναι, προχωράμε σε θεραπεία δραστική. Όταν ένας ασθενής έρχεται στο ιατρείο μας και έχει πολλές, ένα πακέτο ακτινογραφίες, δεν του προτείνουμε να πάρει απλά παυσίπονα. Όταν αυτός ο ασθενής έχει γυρίσει όλους τους γιατρούς, έχει πάρει γνώμες, πρέπει να κατευθύνουμε τον ασθενή να μην χάνει χρόνο. Γιατί έτσι βοηθάμε και τον ασθενή. Έχει σημασία η ηλικία ενός ασθενούς προκειμένου αυτός να υποβληθεί σε μια χειρουργική επέμβαση, ενδεχομένως σε μια ολική αρθροπλαστική που τα πράγματα πλέον παίρνουν μια άλλη τροπή? Σίγουρα. Η ολική αρθροπλαστική είναι μια επέμβαση η οποία γίνεται πάρα πολύ συχνά και τα τελευταία χρόνια εμείς οι νεότεροι ορθοπαιδικοί την κάνουμε όλο και πιο συχνά για διάφορους λόγους και όλο σε πιο νέους ασθενείς, γιατί υπάρχουν προηγούμενες επεμβάσεις. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι επιλέγουμε να την κάνουμε σε ασθενείς που είναι κάπως ηλικιωμένοι. Δηλαδή, θα κάνουμε μια αρθροπλαστική σε ασθενείς άνω των 50, 55, 60 θα έλεγα σίγουρα ετών. Αυτό δύσκολα είναι ο κανόνας? Δεν είναι ο κανόνας. Έχουμε ασθενείς, για παράδειγμα, στο ισχύο, επειδή γεννιούνται με κάποια προβλήματα, συγγενή προβλήματα στο ισχύο, που είναι σε νεότεροι, 35, 40, αλλά πάλι ο γνώμονας είναι αυτό που είπαμε, να περιορίζεται η ζωή τους. Αλλά σε μια αρθροπλαστική, ο κλασικός ασθενής που έχει ένα πρόβλημα στο γόνατο είναι συνήθως άνω των 60-65 ετών. Από την άλλη, δεν θα χειρουργήσουμε εύκολα έναν ασθενή που είναι
90χρονος, ένα ασθενής που έρχεται με ένα καροτσάκι, ένα απλό τεστ για να δούμε κατά πόσο μπορεί να σε βοηθήσει αυτή η επέμβαση, είναι να μπορεί ο ασθενής να περπατήσει, να έρθει στο ιατρείο, να ανέβει στο εξεταστικό κρεβάτι, να βγάλει τα παπούτσια του, τις κάλτσες του. Αν ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει αυτές τις βασικές κινήσεις, δεν πρέπει να περιμένουμε μέχρι να γίνει 90 χρόνια και να έρθει σε καροτσάκι. Πρέπει πιο πριν. Δεν έχει νόημα. Διαφορετικά, με εκείνη την περίοδο, ακριβώς, η ζωή του περνάει. Δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Κάνουμε μια ωραία αρθροπλαστική, αλλά ο ασθενής έχει σημασία να μπορεί ήδη από μόνος του να μην έχει χάσει το τρένο της αυτοεξυπηρέτησης, να μπορεί να ανέβει σε ένα κρεβάτι, να βγάλει τα παπούτσια του, να τον δει ο γιατρός, να τελειώσει, να ξαναβάλει τα παπούτσια του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το τεστ. Δεν θέλουμε να μας τον φέρουν τα παιδιά του με ένα καροτσάκι. Σας το ρωτάω αυτό γιατί μου κάνει εντύπωση σε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι δραστηροί, μπορεί να έχουν δραστηριότητες, για παράδειγμα, αθλητικές. Κάποιος επαγγελματίας αθλητής, ο οποίος ακόμη στην ηλικία των 25-30 ετών είναι ακμαίος. Έχει όλη τη ζωή μπροστά του. Εκεί λοιπόν, τι κάνουμε, περιμένουμε ή προχωρούμε σε μια ολική αρθροπλαστική? Σε ηλικία 25-30 ετών δεν υπάρχει αρθρίτιδα που να θέλει αρθροπλαστική. Ακόμη όμως και αν είναι από κάποιο ατύχημα ή κάποια άλλη βλάβη. Σίγουρα όχι. Δεν θα το κάναμε ποτέ. Δεν υπάρχει τέτοια επιλογή. Ποτέ. Κανένας γιατρός δεν θα κάνει τέτοια. Αλλά μπορείς, τι μπορεί, πολύ σωστά λέει, στην ηλικία αυτή να κάνεις έναν τραυματισμό ή μια επέμβαση η οποία μελλοντικά θα οδηγήσει σε αρθρίτιδα πάλι σε μικρή ηλικία. Γιατί και 45 χρονών νέωσης. Σε τέτοια διλήμματα, ναι, έχουμε φτάσει. Η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε την αρθροπλαστική, ανεξαρτήτως ηλικίας, είναι πλέον ένας τρόπος ο οποίος, επειδή δεν καταστρέφει εμείς και χρησιμοποιούμε υλικά τα οποία είναι πιο ευγενικά και ανατομικά με την φυσιολογική μας ανατομία, μπορεί να προσδώσει μετά στον ασθενή ένα γόνατο που θα κάνει πολλές δραστηριότητες. Δηλαδή, αν ένας ασθενής έκανε αθλητισμό πριν την επέμβαση, θα φτάσει να κάνει κάποιο είδους αθλητισμό και μετά την επέμβαση. Κάποιο είδους αθλητισμό. Αυτό κρατάω έναν αστερίσκο. Άρα, δεν μπορούμε να μιλάμε για κάποιον ο οποίος αθλείται σε ένα επίπεδο. Να διατηρήσει το βάρος του και τη σιλουέτα του. Δεν περιμένουμε αυτόν τον άνθρωπο πλέον μετά την επέμβαση να κάνει πρωταθλητισμό. Ο ασθενής δεν θα κάνει πρωταθλητισμό, αλλά σίγουρα θα κάνει μια αερόβια γυμναστική. Βέβαια, θα μπορέσει να κάνει σκι, θα μπορέσει να κάνει. Σκι, στο γόνατο μετά από τέτοια αρθροπλαστική. Γιατί είναι πιο σταθερό. Ένας ασθενής που έκανε σκι, ναι, τι δεν θέλουμε να κάνει. Ενώ θα μπορούσε. Έχουμε ασθενείς, δηλαδή, για παράδειγμα, παλιούς μπασκετμπολίστες που έχουν καταστρέψει τα γόνατά τους στα τσιμέντα. Χειρουργήθηκαν. Θέλουν και παίζουν μπάσκετ με το παιδί τους. Προφανώς δεν θα παίξουν μπάσκετ να παίζουν σε ομάδα, αλλά μπορούν να κάνουν ένα είδος αερόβια άσκηση. Μια πιο ήπια μορφή. Ακριβώς. Δεν μας αρέσουν οι κραδασμοί. Δεν θέλουμε να ασθενείς με αρθροπλαστική γόνατος ισχύου να πάει να κάνει μαραθώνιο. Δεν θέλουμε να πάει να κάνει τρέξιμο στο τσιμέντο. Αλλά σίγουρα μπορεί να έχει μια αερόβια άσκηση. Κολυμπήσει, κάνει ποδήλατο. Αυτά είναι δεδομένο. Ότι άρα να μην καταπονείται η άρθρωση στο κραδασμό που μπορεί να δημιουργήσει πάλι ένα νέο πρόβλημα. Αναφερθήκατε στον παράγοντα ηλικία και το λέω ξανά γιατί αν υποθέσουμε ότι έχουμε έναν άνθρωπο στα 40-45 του που έχει κάνει μια τέτοια επέμβαση, μια αρθροπλαστική, τι διάρκεια ζωής έχουν αυτά τα ενθέματα που θα βάλουμε στην άρθρωση? Είναι πολύ ωραία η ερώτηση. Τα ενθέματα είναι από τη μία πλευρά μέταλλο και από την άλλη πλευρά μέταλλο στην κνήμη και στο μυριαίο και ανάμεσα. Αν μπορούμε να έχουμε και μια εικόνα, παρακαλώ, από τα γόνατα για να καταλαβαίνουμε λίγο αυτό το οποίο περιγράφουμε. Λέτε αυτό, λοιπόν, είναι ότι η αρθρίτιδα και μπαίνει ανάμεσα ένα μέταλλο στο ένα κόκαλο, ένα μέταλλο στο άλλο κόκαλο. Ανάμεσά τους υπάρχει ένα πράγμα που λέγεται πολυεθυλένιο. Είναι ένα, το λέμε εκλεκευμένα, πλαστικό, δεν είναι πλαστικό. Αυτό είναι ο αδύναμος κρίκος. Αυτό εν τέλει φθήρεται και παράγει κάποια προϊόντα που αυτά καθορίζουν το πόσο θα ζήσει αυτή η αρθροπλαστική. Τα τελευταία χρόνια έχουμε τη δυνατότητα κάποιων αρθροπλαστικών, τον οποίο το πολυεθυλένιο, αυτό το liner όπως λέμε, είναι βαπτισμένο σε βιταμίνη Ε, έχει ουσιαστικά κάποια χαρακτηριστικά που του προσδίζουν μεγαλύτερη μακροβιότητα. Δηλαδή, θέλουμε να πιστεύουμε ότι ξεπερνούν την 15ετία και την 20ετία. Ένας ασθενής, δηλαδή, αυτό που σημαίνει λοιπόν ότι αν υποθέσουμε ότι κάποιος υποβληθεί σε μια επέμβαση 40 του, ας πούμε στα 50. Στα 50. Σημαίνει ότι χοντρικά, ίσως ανάλογα και με την δραστηριότητα που έχει, στα 70 μπορεί να χρειαστεί μια επανορθωτική, μια αναθεωρητική επέμβαση. Θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Γι' αυτό και επιλέγουμε να κάνουμε την επέμβαση αυτή σε 60άρδες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα τους βγάλει τη ζωή τους αυτή η αρθροπλαστική. Αν όμως αναγκαστούμε και κάνουμε μια επέμβαση, ειδικά στο ισχύο, σε ανθρώπους μικρότερους, επιλέγουμε υλικά όπως αυτά τα πολυεθυλένια βαπτισμένα σε βιταμίνη Ε, το κεραμικό στο ισχύο, τα οποία υπερβαίνουν το συνήθι χρόνο επιβίωσης
των άλλων υλικών. Αλλά και να χρειαστεί αναθεώρηση, δηλαδή να χρειαστεί μία δεύτερη επέμβαση, είναι κάτι που κάνουμε συχνά και δεν μπορούμε και έχουμε τις δυνατότητες. Ο ασθενής δεν πρέπει να σκέφτεται τι θα κάνει σε 20 χρόνια, πρέπει να σκέφτεται το τι του λείπει σήμερα. Επιμένω λίγο και παραμένω στο θέμα της άθρωσης του γόνατος, γιατί φαίνεται ότι είναι μια πιο σύνθετη σε σχέση με την άθρωση του ισχύου άρθρωση και ακριβώς ίσως καταπονείται ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητά μας. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε στο θέμα αυτό. Το γόνατο είναι πραγματικά η πιο συχνή επέμβαση στην ιατρική. Οι επεμβάσεις που γίνονται γύρω από το γόνατο το 2030 θα είναι οι πιο συχνές επεμβάσεις σε κάθε, από το, όχι από κάθε άλλη επέμβαση της ορθοπαιδικής, αλλά από κάθε άλλη ιατρική επέμβαση. Είναι μια πολύ συχνή αιστεία προβλημάτων, γιατί στηριζόμαστε, τρέχουμε, κάνουμε αθλητισμό, αλλά όλοι μας οι ασθενείς έχουν προβλήματα συχνά στο γόνατο. Το ποσοστό επιτυχίας σε μια επέμβαση που αφορά το γόνατο σε σχέση με το ισχύο είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο? Και οι δύο επεμβάσεις είναι εξελιγμένες τόσο πολύ που οι επιπλοκές τους είναι κάτω του 1%. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να ενημερώνουμε τον ασθενή ότι να ακολουθεί τις οδηγίες μας, να επιλέγουμε σωστά υλικά και σωστή χειρουργική τεχνική για να μπορέσουμε να το εκμηδενήσουμε εντελώς αυτό το ποσοστό. Τώρα, μιας και μιλάτε για την χειρουργική τεχνική, ακούγεται το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, ότι πλέον τα ρομπότ έχουν μπει και αυτά στην χειρουργική και βεβαίως καλώς έχουν μπει, γιατί η τεχνολογία πρέπει να συμβαδίζει με την ιατρική. Το ερώτημα όμως είναι, τελικά το ρομπότ είναι εκείνο το οποίο θα κρίνει μια κατάσταση και μια επέμβαση αν είναι επιτυχημένη ή ο γιατρός πίσω από αυτό? Είναι πολύ συχνό το ερώτημα των ασθενών και επειδή κάνουμε ρομποτική χειρουργική, εμείς μας αρέσει, το χρειαζόμαστε, αλλά πρέπει να, ο ασθενής να βρει και να έχει εμπιστοσύνη σε έναν γιατρό. Δεν ψάχνει ο ασθενής για ρομπότ, εξακολουθεί και ψάχνει για ρομπότ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να βρούμε έναν γιατρό ο οποίος ο ίδιος θα είναι ο χειρουργός μας. Αυτός βάζει το μαχαίρι. Φανταστείτε το παράδειγμα που λέω συχνά στους ασθενείς μου ενός υπερσύγχρονου αεροπλάνου που ένας αυτόματος ρομποτικός πιλότος σε πηγαίνει από την πόλη Α στην πόλη Β. Κάποιος πρέπει να το προσγειώσει όμως το αεροπλάνο. Και δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος μέσα. Δεν νομίζω ότι κάποιος από εμάς θα έμπαινε σε αυτό το αεροπλάνο. Από την άλλη πλευρά, φανταστείτε τον καλύτερο πιλότο της αεροπορίας να είναι σε ένα πανάρχιο αεροπλάνο χωρίς όργανα, χωρίς τίποτα. Επίσης θα δυσκολευόμαστε να μπούμε σε αυτό το αεροπλάνο. Τι έχουμε κάνει εμείς οι πιο νέοι ορθοπαιδικοί, οι οποίοι εμείς καβαλήσαμε αυτό το άρμα της ρομποτικής και κάνουμε τη ρομποτική χειρουργική? Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια άριστη συμβατική επέμβαση και το ρομπότ είναι ένας ρομποτικός βραχίωνας, ένα κανονικό ρομποτικός βραχίωνας που κινείται μαζί με εμάς και μας πιστοποιεί ότι αυτό που κάνουμε εμείς, αυτό που έχω εγώ, ο Παναγιώτης Ονταγιόπουλος, στο μυαλό μου για αυτόν τον ασθενή, είναι σωστό. Κανένα ρομπότ δεν πρέπει να χειρουργεί μόνο του και κανένας γιατρός που δεν ξέρει να χειρουργεί δεν πρέπει να ξεκινάει να χειρουργεί με ένα ρομπότ. Γι' αυτό ο χειρουργός είναι πάλι το αφεντικό, ο μαέστρος της ορχήστρας και το ρομπότ είναι ένα πολύ χρήσιμο, σχεδόν ένα απαραίτητο βοήθημα, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα βοήθημα. Το ρομπότ λοιπόν έρχεται να συμπληρώσει τον βασικό και κυρίαρχο ρόλο που έχει ο γιατρός, αυτό καταλαβαίνω. Ακριβώς. Ουσιαστικά να μας πει ότι, ξέρεις, μέχρι εδώ μπορείς να κάνεις την τομή αυτή και όχι παραπέρα. Όταν χρησιμοποιείται το ρομπότ, το βραχίωνα αυτόν, εσείς πίσω από το ρομπότ υπάρχει ενδεχόμενο να κάνετε κάποιο λάθος? Βέβαια. Ο τρόπος που κάνω εγώ το δικό μου πράκτης είναι συγκερασμός τριών πραγμάτων. Γίνεται την παραμονή, η προετοιμασία και η μελέτη μιας κλασικής αρθροπλαστικής, δίνονται τα δεδομένα στο ρομπότ και την επόμενη μέρα αυτές οι δύο μέθοδοι συγκρίνονται. Mm-hmm. Πάντοτε και με τα μάτια δύο και τριών γιατρών που είμαστε μέσα, θέλουμε να δούμε αν αυτό που βλέπω εγώ πιστοποιείται από το ρομπότ, αν αυτό που δίνει το ρομπότ, σίγουρα υπάρχει πιθανότητα ένας από τους δύο να ασφάλει. Τις περισσότερες φορές έχουμε απόλυτη ταύτιση. Ουσιαστικά το ρομπότ επιβεβαιώνει αυτό που έχουμε εμείς βρει. Απλά πρέπει να καταλάβουμε ότι το ρομπότ είναι ένα όργανο που εμείς του δείχνουμε στην αρχή κάθε χειρουργείου το στάνταρ, το μηδέν, τον ορίζοντα. Και με βάση το ρομπότ είναι κάτι που σου εξασφαλίζει ότι η επέμβαση στις 7 ώρα το πρωί και η τελευταία επέμβαση στις 7 ώρα το απόγευμα είναι θα έχουν την ίδια ακριβώς ακολουθία. Και πρέπει να ξέρουμε ότι το ρομπότ
ουσιαστικά είναι σαν να κρεμάμε έναν πίνακα ακριβώς στις 90 μοίρες. Τι μας δείχνει το ρομπότ σαν τα τελευταίας γενιάς κινητά? Ότι μπορεί να υπάρχει μια απόκληση 90,1 μοίρες. Αυτό στο ανθρώπινο μάτι, μέσα στο χειρουργείο, δεν είναι αντιληπτό, ειδικά σε παχύσαρκους ασθενείς. Η αξία του ρομπότ δεν τη βλέπει ο ασθενής την άλλη μέρα. Η αξία της άλλης μέρας είναι κυρίως από την τομή μας, από τις ανέμακτες μεθόδους που χρησιμοποιούμε, από το fast track πρωτόκολλα. Θα φτάσουμε και εκεί, γιατί το είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Το ρομπότ μας δείχνει πώς θα τοποθετηθεί κάτι ακριβώς 90,0 μοίρες, έτσι ώστε να κρατήσει 15, 20 και 30 χρόνια. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό το 0,1 από το 90 δηλαδή μοίρες με το 90,1 έχει τόσο μεγάλη σημασία τελικά στο αποτέλεσμα? Μετά από κάποιες δεκαετίες, ναι. Αν κάτι είναι στραβά λίγο τοποθετημένο, δεν θα χαλάσει σε 6 μήνες ούτε σε 2 χρόνια. Αλλά μπορεί σε 10-12 χρόνια, και όταν, όπως είπαμε πριν, χειρουργούμε ανθρώπους νεότερους και μικρότερους και 50-άρδες, εκεί θες το 90,0. Επομένως, το ρομπότ λοιπόν είναι αυτό το οποίο θα εγγυηθεί την ακρίβεια σε αυτά που έχει ο γιατρός προεπιλέξει. Το ερώτημα είναι, κάθε περίπτωση είναι η ίδια με την προηγούμενη ή μιλάμε πλέον για κάτι εξατομικευμένο? Ακριβώς αυτό. Ο ασθενής είναι την προηγούμενη μέρα στο νοσοκομείο και κάνει ένα σκανάρισμα πέρα από τους γιατρούς που βλέπει, τους καρδιολόγους, τους παθολόγους, εξετάσεις αίματος, από τη συνέντευξη που κάνει με τους υπόλοιπους ορθοπαιδικούς, ακούει με όλη την ιστορία των προβλημάτων του, κάνει και μια εξατομικευμένη απεικόνηση. Κάνουμε δηλαδή μετρήσεις το πρωί της επέμβασης. Ο ασθενής είναι στο χειρουργείο και υπάρχουν στην οθόνη του υπολογιστή μετρήσεις με το δικό του όνομα, με το δικό του προσωποποιημένο όνομα. Εδώ, γιατρέ, βλέπουμε ορισμένες εικόνες από το χειρουργείο. Πραγματικά πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο team, μια πολύ μεγάλη ομάδα η οποία ασχολείται με επέμβαση. Και είναι ακριβώς αυτό το οποίο είπατε, ότι υπάρχουν πολλά ζευγάρια ματιών και χέρια επίσης για να παρέμβουν αν χρειαστεί για το οτιδήποτε. Είναι σοβαρές επεμβάσεις. Είναι επεμβάσεις οι οποίες απασχολούν προσωπικό. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί και στην Ελλάδα που έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε στους ασθενείς μας τέτοια ποιότητα υπηρεσιών. Διαφέρουμε σε κάτι από το εξωτερικό? Έχουμε να ζηλέψουμε κάτι από το εξωτερικό πλέον? Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα έχει ένα καλό, επειδή έχει αρκετούς γιατρούς και έχει αρκετούς γιατρούς που έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό. Έχουμε τελικά πολλούς καλούς γιατρούς. Και επειδή στην Ελλάδα δαπανάται χρόνος, χρήμα και ενέργεια στην υγεία, έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε υλικά, εργαλεία που πραγματικά ό,τι υπάρχει σε όλο τον κόσμο υπάρχει στην Ελλάδα. Πραγματικά η παροχή υπηρεσιών υγείας είναι στο υψηλότατο επίπεδο. Έρχονται λοιπόν άνθρωποι από το εξωτερικό για να υποβληθούν σε επέμβαση εδώ στην Ελλάδα? Εγώ έχω εμπειρία και έχω ασθενείς που έρχονται στο εξωτερικό για επεμβάσεις συγκεκριμένες στο γόνατο, μένουν στην Αθήνα. Και από ό,τι πληροφορούμε όμως, έχετε και κάτι πρωτοποριακό σε ό,τι αφορά την εξάρθρωση της επιγονατίδας, κυρίως σε μικρά παιδιά, κάτι το οποίο μέχρι μια ηλικία νομίζω ότι αποτελεί και ένα σοβαρό ζήτημα. Την τύχη να μαθητεύσω δίπλα στους καλύτερους στην Γαλλία, στη Λιόν, όπου εκεί το εξάρθρωμα της επιγονατίδας είναι η μέκα της χειρουργικής του γόνατος, και εκεί έχουν ανακαλυφθεί τα πάντα γύρω από αυτήν την άρθρωση και μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τα εξαρθρήματα της επιγονατίδας σε όλους τους ασθενείς. Εξελίχθηκε αυτή η γνώση πιο πέρα, ανακαλύπτοντας τεχνικές του εξαρθρήματος, αντιμετώπισης του εξαρθρήματος της επιγονατίδας στα παιδιά. Όπου εδώ, αν θέλετε να μας εξηγήσετε κιόλας γιατί ακριβώς πράγμα μιλάμε. Είναι αρκετά ενδιαφέρον, γιατί όπως βλέπετε στην ακτινογραφία αυτή υπάρχει μια γραμμή, δηλαδή ένα οριζόντιο. Μια βελόνα, μοιάζει με βελόνα μάλλον. Πάνω από αυτή τη βελόνα υπάρχει μια γραμμή, η οποία είναι το εργοστάσιο ύψους παραγωγής νέου οστού, και από εκεί παίρνουν ύψος τα παιδιά. Αυτό είναι μια περιοχή που δεν μπορούμε να χειρουργήσουμε, να περάσουν ιατρικά εργαλεία, τρυπάνια κτλ. Όταν ένα παιδί παθαίνει κάποιους τραυματισμούς, γιατί τα παιδιά πλέον κάνουν αθλητισμό από πολύ μικρή ηλικία και κάνουν και αθλητισμό και σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά τουλάχιστον σε συλλόγους και σε ψηλό επίπεδο, δεν μπορεί ένα παιδί να έχει ένα εξάρθρωμα επιγονατίδας ή μια ρήξη χιαστού και να περιμένουμε όπως παλιά να ενηλικιωθεί. Γιατί? Γιατί τα παιδιά δεν έχουν αυτό που λέμε compliance, δεν έχουν συμμόρφωση. Αν εσείς και εγώ πούμε δεν κάνω σπορ, μπορούμε να το ακολουθήσουμε. Ένα παιδί 12 χρόνια. Δεν είναι πάντα απαραίτητο αυτό. Ένα 12χρονο παιδί όμως, μόνο που πάει στο σχολείο, ένα 14χρονο, κάνει κινήσεις που είναι σαν αθλητισμό. Του φρενάρει στη ζωή ουσιαστικά. Μπορεί να έχεις ένα παιδί λοιπόν που έχει ένα ασταθές γόνατο ή μια ασταθής επιγονατίδα. Πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και τι κάναμε? Βρήκαμε τρόπους να αντιμετωπίζουμε με
ατραυματικές επεμβάσεις για τους χιαστούς στα παιδιά, όπως και σε πολύ μεγάλους ανθρώπους, αλλά και σε πολύ μικρούς. Έχουμε ανθρώπους ατραυματικές τεχνικές και για το εξάρθημα της επιγονατίδας και ταξιδεύουμε και δείχνουμε αυτές τις μεθόδους όπου μπορούμε. Αυτή η μέθοδος που χρησιμοποιείτε για το εξάρθημα της επιγονατίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, δηλαδή άνω των 15, άνω των 20 ετών, που πλέον έχει ολοκληρωθεί ο σκελετός, έχει ολοκληρωθεί και ο τρόπος ζωής, είναι πιο συγκροτημένος. Συνήθως οι ασθενείς έρχονται σε αυτό που λέμε στην εφηβεία. Mm-hmm. Έρχονται εκεί που ο σκελετός αναπτύσσεται και έρχονται για ένα πρόβλημα του εξαρθρήματος της επιγονατίδας σε μια ηλικία από 15 έως 25 ετών. Εκεί έρχονται, σε αυτή την ηλικία. Αυτός είναι ο συνήθις ασθενής. Εμείς όμως επιμικίναμε, διευρύναμε τις ενδείξεις και έχουμε τρόπους να χειρουργήσουμε τους ασθενείς από το πρώτο επεισόδιο τραυματισμού, ακόμα και σε μικρότερες ηλικίες, γιατί έχουμε τρόπους να το φτιάξουμε χωρίς να τραυματίζουμε τις σημαντικές δομές στο γόνατο. Αν κανείς υποβληθεί σε μια τέτοια επέμβαση για το εξάρθημα της επιγονατίδας, πόσος χρόνος απαιτείται μέσα στο χειρουργείο και πόσος χρόνος απαιτείται για την αποκατάστασή του? Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι. Η μία είναι μια επέμβαση για την οποία είμαστε πολύ περήφανοι, της τροχιλιοπλαστικής. Είναι μια πολύ μεγάλη. Πώς την είπατε, παρακαλώ? Της τροχιλιοπλαστικής. Ναι. Που ανακαλύφθηκε μεταξύ άλλων και στην Γαλλία, στη Λιόν, από τον παλιό μου μέντορα. Και την εξελίσσουμε αυτή την τεχνική. Αυτή είναι μια σοβαρή επέμβαση που είναι πολύ σπάνια και πολύ σοβαρή. Απαιτεί μακρότερο χρόνο, δηλαδή μένει 2-3 μέρες στο νοσοκομείο, ασθενής ένα-ενάμιση μήνα κάνει κανονική βάδιση. Αλλά υπάρχουν και πιο συνηθισμένες, πιο ελαφριές μέθοδοι εξαρθρήματος, που ο ασθενής σε λίγα 24 ώρα περπατάει με πατερίτσες. Ή για παράδειγμα, στην συνδεσμοπλαστική του χιαστού σε παιδιά, ο ασθενής την επόμενη μέρα εξέρχεται από το νοσοκομείο περπατώντας με πατερίτσες για λίγες εβδομάδες. Και το αποτέλεσμα? Είναι πλέον μόνιμο και ή θα χρειαστεί κάποια επανορθωτική? Ο ασθενής, όταν τελειώσουμε και την τελευταία φάση αποκατάστασης, αυτό είναι το νόημα, θέλουμε να έχουμε ένα παιδί που κάνει πλέον μια κανονική ζωή. Έναν έφηβο ή έναν 25άρη που κάνει πλέον πίσω αθλητισμό. Έχει ένα κανονικό πόδι. Χωρίς περιορισμούς? Κανέναν περιορισμό. Μάλιστα. Πολλά υποσχόμενη λοιπόν αυτή η μέθοδος, κάτι το οποίο δεν το γνωρίζαμε, για να είμαι ειλικρινής, και χαίρομαι πολύ που το συζητάμε σήμερα εδώ. Τώρα, θέλω πάλι όμως να επιστρέψουμε στα της αρθροπλαστικής, γιατί και εκεί πολλοί αναρωτιούνται είναι, θα πω να κάνω μία επέμβαση. Σημαίνει λοιπόν ότι θα μου αφαιρέσουν την παλιά άρθρωση του γόνατος και θα μου βάλουν ένα ένθεμα, ένα μεταλλικό αντικείμενο μέσα στο πόδι μου. Ακούγεται λίγο, ξέρετε, να το πω έτσι, φοβιστικό και μόνο. Πρέπει κανείς να είναι ανήσυχος για μια τέτοια επέμβαση πλέον? Η αλήθεια είναι ότι δεν πάβει να είναι μια επέμβαση που ένα κομμάτι φθαρμένο αφαιρείται. Δεν αφαιρείται όλο το οστό, αφαιρείται μόνο το περίβλημά του, το κατεστραμμένο. Ουσιαστικά αφαιρείται κάτι που δεν υπάρχει. Ο ασθενής όταν έρχεται και πρέπει να χειρουργηθεί, δεν έχει μια κανονική ζωή. Δεν παίρνουμε έναν ασθενή που έχει μια κανονική καθημερινότητα. Άρα έχει να κερδίσει πέσει από το να χάσει. Σίγουρα. Έχει πέσει η ποιότητα ζωής του. Μιλάμε για ασθενείς οι οποίοι δεν είναι καλά. Δεν χειρουργούμε έναν άνθρωπο που είναι καλά. Δεν χειρουργούμε έναν άνθρωπο που κάνει ό,τι θέλει. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ έξυπνη η ερώτησή σας. Προσπαθούμε να αφαιρέσουμε το δυνατότερο, λιγότερο υλικό. Γι' αυτό και υπάρχουν επεμβάσεις, ειδικά εμείς που κάνουμε επεμβάσεις σε νέους ασθενείς αρθρίτιδας, που κάνουμε αυτήν τις μονοδιαμερισματικές. Ουσιαστικά αφαιρούμε, φανταστείτε ένα δωμάτιο. Αντί να βάψουμε και τους 4 τοίχους, βάφουμε την μία πλευρά. Τον προβληματικό. Ακριβώς. Τον προβληματικό τοίχο, να το πούμε έτσι. Είναι πιο δύσκολο για τον χειρουργό να φτιάξει τη μία πλευρά και να την ισορροπήσει με τις άλλες. Είναι πιο δύσκολο να βάψει αυτόν τον τοίχο και να τον βάψει το ίδιο χρώμα με τους υπάρχοντες άλλους τρεις τοίχους. Πιο εύκολο είναι να βάψει όλο το δωμάτιο, αλλά είναι καλύτερο για τον ασθενή, κυρίως γιατί κάνοντας μία μονοδιαμερισματική, κρατάμε στο βλέπετε στην εικόνα ότι είναι μέταλλο από τη μία πλευρά. Επομένως, λοιπόν, εδώ αυτή είναι μία ακτινογραφία από δύο γόνατα τα οποία έχουν μάλιστα υποβληθεί σε επέμβαση την ίδια μέρα, στην ίδια συνεδρία. Σωστά. Είμαστε από τους ανθρώπους στην Ελλάδα που κάνουμε την ίδια μέρα αυτές τις επεμβάσεις. Είναι η λεγόμενη αμφωτερόπλαστική. Ταυτόχρονη. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν τα λευκά έντονα χρώματα, είναι το μεταλλικό ένθυμα που μπαίνει μέσα στην άρθρωση. Ακριβώς. Και πρόκειται βεβαίως για μόνο διαμερισματική. Δηλαδή αφαιρούμε εκείνο το σημείο της άρθρωσης που έχει πρόβλημα. Ο ασθενής αυτός είναι ένας ασθενής που προλάβαμε. Γι' αυτό έχει σημασία να προλάβεις να πας στο γιατρό όταν ακόμα πονάς από τη μία πλευρά. Δείχνεις και λες πονάω εδώ. Δεν λες πονάω παντού. Αυτή η ασθενής, όπως βλέπετε στο υπόλοιπο γόνατο, δεν ακουμπάει κόκαλο με κόκαλο. Και ο ασθενής αυτός, το μεγάλο πλεονέκτημα αυτών των επεμβάσεων είναι ότι διατηρούμε
στο κέντρο του γόνατος που υπάρχει αυτή η άκανθα, τους χιαστούς. Ο χιαστός είναι ο εγκέφαλος του γόνατος. Είναι ένας σύνδεσμος που ο ασθενής μετά από μια τέτοια επέμβαση έχει την αίσθηση ότι έχει το δικό του γόνατο. Και κρατάει λοιπόν ουσιαστικά ακριβώς, το γόνατο σταθερό και ολοκληρωμένο. Ο ασθενής είναι μια επέμβαση λίγο πιο ελαφριά από αυτή που βλέπουμε, που είναι μια ολική αρθροπλαστική τριών διαμερισμάτων, ταυτόχρονη και αυτή. Όλα είναι εφικτά. Είναι ασθενείς που κάνουν την ίδια ημέρα και στα δύο γόνατα ολική αρθροπλαστική. Θα περάσουμε λίγο στην παράλληλη, στην ταυτόχρονη μάλλον επέμβαση, αλλά προηγουμένως θέλω να μείνουμε λίγο στην μονοδιαμερισματική. Η επέμβαση αυτή έχει πάλι το βάθος χρόνου και τη διάρκεια ζωής του ενθέματος, αλλά γενικά της άρθρωσης, όπως και η πλήρης αρθροπλαστική. Και ακόμα περισσότερο. Αν γίνει σωστά και δεν γίνει μια υπερφόρτωση του άλλου διαμερίσματος, αν γίνει σωστά από κάποιον που ξέρει να κάνει αυτή την επέμβαση, τα πλεονεκτήματά της είναι μεγάλα και τα δεδομένα από το γόνατο, από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, οι οποίοι είναι και οι κατασκευαστές αυτού του γόνατος, μας δείχνουν για τις τρίτης γενιάς μοσχεύματα που χρησιμοποιούμε τώρα ότι ξεπερνούν τη 15 ενταετία και 20 ετία. Είναι δηλαδή τελικές λύσεις. Θέλουμε να βάλουμε κάτι σε έναν ασθενή και τέλος. Αυτό ήταν. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την επέμβαση αυτή, πόσο ανώδυνη και πόσο επώδυνη μάλλον μπορεί να είναι, γιατί έχουμε τα πρωτόκολλα fast track, δηλαδή γρήγορης αποκατάστασης, σε αυτό ποιοι παράγοντες συνεισφέρουν? Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο ασθενής πλέον, το 90% των ασθενών μας, φεύγει την επόμενη μέρα από το νοσοκομείο. Αυτό δεν γίνεται αυτόματα. Φεύγει την επόμενη μέρα, πάει σπίτι του, ακόμα και στην επαρχία. Η κινητοποίηση πότε γίνεται όμως? Την ίδια μέρα, το απόγευμα. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι το εξής. Αυτό είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Μιας προηγούμενης εκμάθησης των ασθενών. Ο ασθενής με το που ξυπνάει από την ελαφριά μέθη που έχει, γιατί δεν έχει γενική αναισθησία, γίνεται με ελαφριά μέθη και ραχιαία αναισθησία. Επισκληρίζεται δηλαδή. Ακριβώς. Δεν κάνει γενική αναισθησία. Με το που ξυπνάει, του δίνουμε οδηγίες. Είμαστε ένα ολόκληρο team και γιατρών και φυσικοθεραπευτών και νοσοκόμων που σηκώνει τον ασθενή και τον περπατάει. Αυτό του το έχουμε εξηγήσει από πριν, τον έχουμε προετοιμάσει. Έχουμε μέθοδους ατραυματικές, δεν κόβουμε το τετρακέφαλο, δηλαδή ο τετρακέφαλος και το ειδικά το ισχύο, που θα δούμε τομές που είναι όσο είναι τρία δάχτυλα, δεν κόβονται ημείς. Ουσιαστικά πώς γίνεται λοιπόν, παραμερίζεται? Παραμερίζονται ημείς, τοποθετούμε με έναν ευγενικό τρόπο, σίγουρα είναι μια επέμβαση, αλλά είναι ένας τρόπος ατραυματικός, ανέμακτος, δεν υπάρχουν μεταγγίσεις, δεν υπάρχουν σωληνάκια να βγαίνουν. Ο ασθενής είναι ενήμερος και υπάρχουν εκεί φυσικοθεραπευτές, άνθρωποι που θα τον σηκώσουν. Άρα δεν κόβεται ο μυς. Καθόλου. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και η εξέλιξή μας είναι ότι μπορούμε και βάζουμε αυτό το πρωτόκολλο fast track, ουσιαστικά βάζουμε διάφορες τοπικές αναισθησίες στην περιτονία ουσιαστικά, με την συνεργασία των εξαιρετικών μας αναισθησιολόγων. Βάζουμε κάποιες αντλίες στην περιτονία, το κάνουμε σε όλους τους ασθενείς, που με αυτό πάνε σπίτι με ένα ουσιαστικά σακουλάκι στη μέση. Και τι κάνει αυτό? Εγχέει φάρμακο τοπικά και ο ασθενής δεν πονάει. Για να μπορέσει λοιπόν να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε αμέσως πόνο μπορεί να προκύψει. Σηκώνεται λοιπόν ο ασθενής μετά το χειρουργείο, μερικές ώρες, 2-3 ώρες από ό,τι καταλαβαίνω, ανάλογα και με το σωματότυπο. Το απόγευμα της ίδιας επέμβασης, μέχρι να τελειώσουμε εμείς τα χειρουργεία, οι ασθενείς έχουν κάνει ήδη την πρώτη φυσικοθεραπεία. Δεν έχουμε προλάβει να τους δούμε καν ότι κάνουν τη φυσικοθεραπεία. Μας λένε ότι ήδη περπάτησε, γιατρέ. Πότε όμως αρχίζει να αυτοεξυπηρετείται και πότε επίσης ο ασθενής θα γυρίσει στην κανονική του ζωή, στην καθημερινότητα, είτε αυτό περιλαμβάνει εργασία? Γιατί έχουμε και περιπτώσεις που η εργασία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την σωστή άρθρωση. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε στον ασθενή ότι κάθε ασθενής είναι διαφορετικός. Ένας ασθενής, η αλήθεια, είναι πιο νέος, πιο λεπτός, πιο active, πιο δραστήριος. Συνήθως είναι πιο γρήγοροι. Μας εντυπωσιάζουν. Έρχονται στο ραντεβού να αφαιρέσουν το αυτοκόλλητο. Δεν έχουν ράματα. Έχουν ένα αυτοκόλλητο, μία κόλλα που τη βγάζουμε στις 2 εβδομάδες για να τους δούμε. Και έρχονται οδηγώντας, έρχονται με ένα μπαστούνάκι, έρχονται πολύ γρήγορα. Έχουμε ασθενείς οι οποίοι είναι λίγο πιο αργά, λίγο πιο παχύς ασθενής, είναι πιο δραστήριοι, πιο υπέρβαροι, λιγότερο δραστήριοι, πιο υπέρβαροι. Αυτοί οι ασθενείς ίσως χρειαστούν λίγο παραπάνω. Σημασία έχει ότι τους ασθενείς εμείς τους βλέπουμε κάθε εβδομάδα, τους βλέπουμε συνέχεια και τους καθοδηγούμε. Δεν τους χειρουργούμε και τους αφήνουμε. Και εκεί βλέπεις τι λείπει από τον κάθε ασθενή, πού πρέπει να τον καθοδηγήσεις. Όταν υπάρχουν όμως ασθενείς οι οποίοι έχουν ταξιδέψει από την επαρχία στην Αθήνα. Και από το εξωτερικό. Και από το εξωτερικό, υπάρχει βέβαια εκεί και ο παράγοντας ο οικονομικός. Αυτή η συχνή παρακολούθηση από εσάς, από τους γιατρούς,
γίνεται ακόμη και από απόσταση, δηλαδή υπάρχει η τηλεϊατρική, ή θα πρέπει κάποιος να έρχεται πάλι στο σημείο που έγινε η επέμβαση? Έχουμε ασθενείς που μας χωρίζουν θάλασσες και ποτάμια και είναι σε νησιά. Μπορούμε με τη βοήθεια ακόμα και μεγάλους ασθενείς. Η τεχνολογία είναι πραγματικά, μας έχει εντυπωσιάσει και εμάς πώς οι Έλληνες ασθενείς επικοινωνούν μέσω εφαρμογών, βίντεο, τηλεφώνων, οι φυσικοθεραπευτές, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, οι ίδιοι. Κανένας ασθενής δεν διαλάθη της προσοχής μας. Ο ασθενής που θέλει να γίνει καλά και επικοινωνεί με τον γιατρό του, έχει πάρα πολύ καλή μετεγχειρητική πορεία. Όλοι οι ασθενείς λοιπόν, που είναι και ακόμα και σε απόσταση να απαντήσουν στο ερώτημά σας, είτε τους βλέπουμε εμείς γιατί πάμε, είτε γιατί οι ασθενείς αυτοί έχουν επικοινωνία μαζί μας. Οπότε λοιπόν η τεχνολογία και εδώ βοηθάει δεδομένου ότι, όπως είπα, τα οικονομικά πάντα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη. Δεν χρειάζεται να έρχονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Έρχονται, χειρουργούνται και τους παρακολουθούμε εμείς. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η μόνο διαμερισματική. Αντιλαμβάνουμε ότι κανείς μπορεί να προχωρήσει πολύ γρήγορα στην αποκατάσταση και να κερδίσει τη χαμένη ποιότητα ζωής που πλέον ήταν ανήκει στο παρελθόν. Να μείνουμε όμως λίγο στην αρθροπλαστική του γόνατος. Γιατί και εκεί τα πράγματα πλέον, ειδικά με την αμφωτερόπλευρη αρθροπλαστική, έχουμε ένα ζήτημα σοβαρό σε ό,τι αφορά τους παχύσαρκους ανθρώπους, τους υπέρβαρους ανθρώπους. Πώς μπορεί να επηρεάσει μια τέτοια κατάσταση τον ασθενή, την επέμβαση αυτή? Δηλαδή, το βάρος είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που μπορεί να μην μας επιτρέψει να κάνουμε τελικά μια αρθροπλαστική, ή είναι αυτό ακριβώς που μας σωθεί να κάνουμε αρθροπλαστική? Η αλήθεια είναι ότι, επειδή έχουμε δοκιμάσει διάφορα πρωτόκολλα, το βάρος είναι τόσο ο λόγος που οδήγησε το γόνατο και το ισχύο στην αρθρίτιδα, όπως και ένας περιοριστικός λόγος μη δυνατής πραγματοποίησης ταυτόχρονης αρθροπλαστικής. Η ταυτόχρονη αρθροπλαστική και στα δύο γόνατα και στα δύο ισχύα είναι μια επέμβαση η οποία απαιτεί τη συνεργασία όλης της χειρουργικής ορθοπαιδικής ομάδας. Είναι μια επέμβαση αρκετά κουραστική για την ομάδα, αλλά ο λόγος που την κάνουμε ή δεν την κάνουμε σε κάθε ασθενή, στην δική μας περίπτωση γενικά είναι συνήθως, πάντα γίνεται, είναι η υπόλοιπη υγεία του ασθενή. Οι αναισθησιολόγοι και οι καρδιολόγοι είναι αυτοί που μας επιτρέπουν. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί ασθενείς τα τελευταία χρόνια το επιλέγουν, γιατί με μία χειρουργική μέρα, ειδικά και οι πιο παχείς και ειδικά αυτοί που, όπως είπαμε πριν, που χρειάζεται να ταξιδέψουν, είναι πιο μακριά, άνθρωποι που διστάζουν, άνθρωποι που το σκέφτονται χρόνια, θέλουν να πάνε με τη μία επέμβαση και να κάνουν και τα δύο. Είναι πιο βοηθητικό, η αλήθεια είναι, και είναι αρκετά πιο ελκυστικό για τον ασθενή, ο οποίος ήταν διστακτικός, ήταν παχής, έχει προβλήματα. Αν μας το επιτρέψουν οι καρδιολόγοι και οι αναισθησιολόγοι, που συνήθως γι' αυτό τους βλέπουμε αρκετές μέρες πιο πριν, για να χρειαστεί ίσως να διορθώσουμε κάποια πράγματα καρδιολογικά. Ο προεγχειρητικός έλεγχος. Ακριβώς. Και πρέπει να πούμε ότι γίνεται ένας εξαιρετικός έλεγχος. Μπαίνουν οι ασθενείς μέσα, παίρνουν τα υγρά που πρέπει, τα φάρμακα που πρέπει, παρακολουθούνται, κάνουν τα τρίπλεξ της καρδιά τους, ό,τι χρειάζονται οι υπόλοιποι γιατροί να κάνουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε μέσα σε διάστημα μια μισή ώρα, που είναι και οι δύο επεμβάσεις, να τους δώσουμε. Σε μια μισή ώρα δύο γόνατα. Φανταστείτε, είναι γύρω στα 40-45 λεπτά το κάθε γόνατο. Γυρίζοντας από το άλλο πόδι, είναι καταυτόχρονα με το ίδιο στήσιμο και τα δύο γόνατα. Προσπαθούμε μέσα σε μια μισή ώρα να δώσουμε λύση σε ένα πρόβλημα δεκαετιών. Δεν είναι τόσο απλό. Ένας ασθενής όμως, ο οποίος είναι υπέρβαρος και θα υποβληθεί πλέον σε μια ταυτόχρονη επέμβαση αρθροπλαστικής και στα δύο γόνατα, το ερώτημα είναι, πρέπει να έχει χάσει νωρίτερα βάρος? Γιατί πολλοί είναι εκείνοι που λένε, μα εγώ έχω κατεστραμμένο γόνατο. Μου λες, γιατρέ, να χάσω βάρος. Πώς θα χάσω βάρος όταν δεν μπορώ να μετακινηθώ, γιατί το πόδι μου είναι όπως είναι και παράλληλα έχω τα κιλά μου? Πολύ σωστά. Δεν μπορούν. Είναι μια πιο γρήγορη αποκατάσταση που ζητούμε τώρα και πιο επιθετική αντιμετώπιση. Ο ασθενής, ο παχύσαρκος και ο αρθρητικός που δεν μετακινείται, δεν καταναλώνει καθόλου θερμίδες. Και λίγο να τρώει, ο ασθενής αυτός έχει θετικό ισοζύγιο και παχαίνει. Ο ασθενής, ο οποίος πονάει το γόνατο του και το ισχύο και δεν κινείται, δεν μπορεί να καταβολήσει, δεν μπορεί να χάσει θερμίδες, δεν μπορεί να δυνατήσει ο άνθρωπος. Άρα τι κάνουμε? Γι' αυτό τον οδηγούμε και τον κάνουμε τα γόνατά του καλά να μπορεί να περπατήσει. Είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να περπατήσουν ούτε να κάνουν το τεστ κοπόσους για καρδιολογικά προβλήματα.
οι άνθρωποι πρέπει να περπατάνε, πρέπει να κινούνται. Γι' αυτό επεμβαίνουμε γρήγορα. Επειδή έχουμε λοιπόν επεμβάσει χωρίς γενική αναισθησία, χωρίς μεγάλο στρες χειρουργικό για το πόδι, και η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι minimal το στρες, γρήγορη επέμβαση, έχει σημασία ο χρόνος του χειρουργείου. Όπως και να το κάνουμε ένα. Για να αποφεύγονται και οι εμβολές ενδεχομένως καρδιοπαθείς. Ένας ασθενής που χειρουργείται για 40 λεπτά στο ένα γόνατο και 40 λεπτά στο άλλο, όσο και να το κάνουμε ένα μικρό διάστημα. Και έχουμε εντυπωσιαστεί θετικά τα τελευταία χρόνια με ασθενείς που είναι μεγάλοι ασθενείς, μεγαλόσωμοι, παχύσαρκοι, αλλά έχουν μια εξαιρετικά γρήγορη αποκατάσταση. Μας λένε χαρακτηριστικά, ειδικά οι παχύς άνθρωποι ήταν κλεισμένοι σε ένα σπίτι, αποκλεισμένοι από δραστηριότητες και από την οικογένειά τους, μας λένε ότι άλλαξε η ζωή τους. Βοηθήθηκαν σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό. Μάλιστα. Πάμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει στην άρθρωση όμως του ισχύου, γιατί και εκεί τα πράγματα φαίνεται να είναι λίγο πιο ξεκάθαρα. Εδώ βέβαια έχουμε μια φωτογραφία των χιαστών του γονατίδες. Αν δούμε στις επόμενες αρθρώσεις του ισχύου, τα πράγματα στο ισχύο είναι ακόμα πιο γρήγορα και πιο, θα έλεγα, ευεργετικά για τον ασθενή. Γιατί το ισχύο αυτό, όπως βλέπετε, είναι μια άρθρωση η οποία περιβάλλεται από μυς, είναι μικρότερη λοιπόν, η καλύτερη. Να πούμε το σημείο αυτό στο οποίο βλέπουμε. Αυτό είναι ο γλουτός, το ισχύο. Είναι ο γλουτός ψηλά λοιπόν στο πόδι. Στο μπούτι, να το πούμε εκλαϊκευμένα, στο ισχύο. Είναι μια τομή της τάξης των 5 εκατοστών. Ούτε. Αυτά είναι τα τρία μου δάχτυλα. Από εδώ λοιπόν έχετε μπει αυθοπλαστική στο ισχύο. Είναι η επέμβαση που θα δούμε μετά. Άρα το ισχύο είναι αρκετά πιο προσφυλές. Βλέπετε, έχει γίνει όλη αυτή η επέμβαση. Εδώ είναι η λεκάνη, λοιπόν. Εξαιρετική επέμβαση από μία μικρή τομή. Γιατί, σε αντίθεση με το γόνατο, το οποίο είναι το δέρμα και ακριβώς από κάτω είναι η επιγονατίδα, είναι ένα επιφανειακό οστό, το ισχύο, καλύπτεται από μεγάλες ομάδες μυών. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ και μας δυσκολεύει σε κάτι φάσεις, αλλά μας βοηθάει γιατί μπορούμε να αιματώνεται η περιοχή, κινείται, γυμνάζεται μετεγχειρητικά και αποκαθίσταται πιο γρήγορα. Το ισχύο γενικά είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή για τον ασθενή η πορεία του. Ο στυλαιός ο οποίος θα μπει, ακόμη και η κοτήλη, δηλαδή η κεφαλή στην οποία θα πάει να κουμπώσει ο στυλαιός για να κρατήσει το ισχύο σε λειτουργικότητα, τοποθετούνται μέσα από μια τόσο μικρή τομή. Ναι. Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτές τις τελευταίες γενιές, αυτές τις πρόσθετες προσπελάσεις, που λέγεται είτε Ρόντιγκερ είτε Άλμις. Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτές τις προσπελάσεις. Ουσιαστικά ανοίγουμε αυτή η εικόνα που βλέπαμε πριν, ανοίγουμε τις τομές μας αυτές με το δάχτυλο. Δεν χρησιμοποιούμε από ένα σημείο και μετά τον ιστέρι. Διεινίζουμε, όπως λέμε. Χρησιμοποιούμε το δάχτυλό μας και βρήκαμε ένα διάστημα που υπήρχε, ένας χώρος που υπήρχε μεταξύ κάποιων μειών. Το ανοίγουμε. Έχει εξελιχθεί και η ιατρική τεχνολογία. Έχουν εξελιχθεί τα ιατρικά εργαλεία. Πάνε μαζί αυτά. Εμείς οι γιατροί, οι ορθοπαιδικοί, είμαστε κοινωνοί μιας εξέλιξης πραγμάτων, μιας εξέλιξης και της βιομηχανίας των ορθοπαιδικών υλικών. Οπότε μπορούμε μέσα από μικρότερες τομές, μικρότερες σοπές, να κάνουμε πράγματα, επεμβάσεις που ήταν κάποτε πιο δύσκολες. Εδώ λοιπόν έγκυται και ο χαρακτηρισμός που αποδίδεται σε τέτοιου είδους επεμβάσεις περί ατραυματικών επεμβάσεων. Δηλαδή δεν υπάρχει η τομή στους μύες που σημαίνει τραύμα. Μετά από την τομή του δέρματος και της περιτονίας, η περιτονία είναι ένα κάλυμα, μετά από αυτή την τομή που βλέπετε και μια αντίστοιχη τομή στο εσωτερικό της, όταν βγάζουμε, τελειώνουμε την επέμβαση και βγάζουμε αυτά τα άγκιστρα, τι είναι τα άγκιστρα, κάποια μεταλλικά εργαλεία που κρατάνε ανοιχτό το πεδίο, ειδικά στο ισχύο, κλείνοντας αυτό το πράγμα, βλέπουμε μια φυσιολογική πορεία των μυών. Επανέρχονται οι μυές. Οι μυές είναι όπως ήταν. Ο ασθενής το απόγευμα περπατάει. Άρα λοιπόν έχουμε τοποθετήσει ό,τι χρειάζεται να τοποθετήσουμε μέσα, ελπίζοντας. Βεβαιώνοντας τον ασθενή ότι σε πολύ λίγο διάστημα θα είναι λειτουργικός. Ακριβώς. Όπως ήταν πριν την επέμβαση, σε μια φυσιολογική κατάσταση. Εντελώς. Όχι ακριβώς όπως ήταν πριν την επέμβαση, γιατί πριν την επέμβαση, όπως καλύτερη, πει, η ζωή του φθήνει. Όχι ακριβώς όπως ήταν πριν την επέμβαση, όπως ήταν 10 χρόνια πριν, να το πω πολύ χοντρικά. Δηλαδή ο ασθενής επανέρχεται σε καταστάσεις, όχι όπως ήταν 6 μήνες πριν την αρθροπλαστική του γόνατος και του ισχύου. Έχει πέσει η ζωή τους για μεγάλο διάστημα. Θέλουμε ο ασθενής να έρθει όπως ήταν σε προθύστερα στάδια. Άρα λοιπόν, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα κανείς απευθυνθεί στον χειρουργό ορθοπαιδικό, εξειδικευμένο σε τέτοιου είδους επεμβάσεις, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το όφελος. Εγώ, όταν βλέπω ασθενείς που έρχονται στο γραφείο μου με ένα πακέτο εξετάσεων και με σακούλες εξετάσεων και ζητάνε μαγικές λύσεις,
Και όταν πλέον έχουν αρθρίτιδα που έχει ακουμπήσει το ένα κόκαλο, όταν μου περιγράφουν οι ίδιοι και οι συγγενείς τους ότι δεν κινούνται, ότι υποφέρουν, όταν οι ασθενείς αυτοί καταναλώνουν κάθε μέρα φάρμακα για τον πόνο, όταν αυτοί οι ασθενείς είναι πλέον δύσκολη ζωή τους, τους εξηγώ ότι 2-3 πράγματα πρέπει να αποφασίσουν. Πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό που έχουν θέλει χειρουργείο και πρέπει να βρουν έναν γιατρό να αποκτήσουν μια εμπιστοσύνη. Πρέπει να βρουν έναν γιατρό που τους εμπνέει εμπιστοσύνη. Και αν τον βρήκαν, πρέπει σύντομα. Δεν κινδυνεύει η ζωή του να το κάνουμε αύριο, αλλά επειδή πραγματικά έχουν φτάσει σε ένα στάδιο που είναι ανήμπορο, υπάρχει πλέον ένας περιορισμός, πρέπει ανεξαρτήτως ηλικίας να το προγραμματίσουν σύντομα. Μάλιστα. Λοιπόν, πέρα βέβαια από τα συγγενή προβλήματα που μπορεί να έχει κανείς από τη γέννα, στο ισχύο και στο γόνατο, υπάρχουν και οι κακές στιγμές. Ένα ατύχημα. Χτυπά ξύλο, μία πτώση με μηχανή. Ένας τραυματισμός στο ποδόσφαιρο ή σε μία απρόσμενη στιγμή μπορεί να δημιουργήσει σίγουρα πρόβλημα και στις δύο αρθρώσεις. Κυρίως, νομίζω, περισσότερο στο γόνατο, αν συμφωνείτε κι εσείς. Και το ερώτημα είναι, λοιπόν, πότε καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα έχουν φτάσει σε σημείο που αυτή η μικρή, το μικρό ατύχημα, κατά τα δικά μας δεδομένα σαν ασθενείς, είναι μία βλάβη η οποία θέλει οπωσδήποτε επέμβαση. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι πρέπει να αθλούμαστε. Τα ευεργετικά ωφέλη του αθλητισμού είναι απείρως περισσότερα από έναν πιθανό τραυματισμό. Όλοι οι τραυματισμοί φτιάχνουν. Όλοι οι τραυματισμοί μπορούμε να τους φτιάξουμε. Δεν υπάρχει τραυματισμός. Δεν παθαίνει κάτι κάποιος που δεν κάνει, λέει, τίποτα. Αυτός που κάνει ενδεχομένως κάτι. Ένα αυτοκίνητο που το αγόρασες και το έβαλες στον γκαράζ δεν θα χαλάσει ποτέ. Θα χαλάσει. Μπορεί. Από αχρησία. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να κουνάμε τις αρθρώσεις μας, να κάνουμε αθλητισμό. Σίγουρα στον αθλητισμό. Και επειδή στην Ελλάδα με την εξάπλωση αυτή των αθλητικών δραστηριοτήτων έχουμε ανθρώπους που κάνουν τόσο σε μικρότερη ηλικία όσο και σε μεγαλύτερη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να πούμε. Ότι κάνουμε, είμαστε η μοναδική μελέτη στη Λιόν που κάναμε άνω των 60 ετών χιαστούς. Δηλαδή, χιαστούς σε ασθενείς που κάποτε ήταν εξωπραγματικό. Σε αθλητικούς βέβαια ασθενείς. Γιατί λέγαμε πριν για αρθρίτιδα. Έχουμε ασθενείς 60 που τους κάναμε χιαστό. Ή κάνουμε χιαστό σε 15χρονα και 12χρονα. Με ατραυματικές μεθόδους και εδώ. Πάντα, πάντα. Λαπαροσκοπικά γίνεται αυτή η μεθόδος. Μόνο αρθροσκοπικά, μόνο μέσω από δύο τρύπες στο γόνατο. Είναι πλέον η εξέλιξη. Πάμε βήμα-βήμα, κάθε γενιά ορθοπαιδικών πάει, όπως και η μελλοντική μας ορθοπαιδική, πιθανότατα θα κάνουν ακόμα και πιο εξελιγμένα τα πράγματα που εμείς κάνουμε σήμερα. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν ότι έχει εξαπλωθεί ο πληθυσμός που κάνει αθλητισμό. Και πρέπει όταν κάνει αθλητισμό και παθαίνει ένα τραύμα, είναι πιο συχνές οι βλάβες, ξέρουμε να τις διαγνώσκουμε πιο εύκολα και ξέρουμε να τις αντιμετωπίζουμε. Ο χιαστός, για παράδειγμα, και η ρήξη του μηνίσκου είναι πράγματα που κάνουμε καθημερινά και τα κάνουμε με τεχνικές που κάνουμε είτε στον πρωταθλητή είτε στον απλό ασθενή με τον ίδιο τρόπο και την ίδια ευλάβεια. Σε ό,τι αφορά την ρήξη μηνίσκου, υπάρχει η φημολογία ότι να τον αφαιρέσουμε το μηνίσκο. Γιατί πρακτικά από τη στιγμή που κόπηκε, που υπάρχει η ρήξη αυτού, δεν έχει κανένα νόημα να παραμένει εκεί. Όμως υπάρχει και η άλλη σχολή σκέψη που λέει ότι δεν το πειράζουμε, δεν κάνουμε αρθροσκόπηση, γιατί σε 10 χρόνια η αρθρίτιδα είναι αναπόφευκτη. Η ιατρική τι λέει γι' αυτό? Πρόσφατα ολοκληρώσαμε τη συγγραφή της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γόνατος για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του μηνίσκου και ήμουν ένα από τα κομμάτια της ομάδας αυτής που έγραψε αυτό το μεγάλο βιβλίο για το μηνίσκο. Και η μεγάλη αυτή μόδα είναι να διατηρήσουμε και να σώσουμε τον μηνίσκο. Όταν ένας μηνίσκος έχει σπάσει, ειδικά σε παιδιά, πρέπει οπωσδήποτε να σωθεί και να διασωθεί με τη σειραφή του. Φανταστείτε. Και αν δεν αιματώνεται σε συγκεκριμένη περιοχή. Μόνο τότε έχουμε το δικαίωμα, αν έχουμε κάποια ασταθή βλάβη, να αφαιρέσουμε ένα μικρό τμήμα. Φανταστείτε ένα αυτοκίνητο το οποίο σπάει το λάστιχο. Αν αφαιρέσουμε τον μηνίσκο, το αυτοκίνητο ακουμπάει ζάντα στο πάτωμα. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε, ειδικά σε μικρά παιδιά, να κάνουμε μια επέμβαση που λέγεται σειραφή του μηνίσκου. Mm-hmm. Ουσιαστικά πάλι μέσω δύο μικρών οπών, αρθροσκοπικά, σειραφή του μηνίσκου, διατήρηση του μηνίσκου, έτσι ώστε να αποδώσουμε στον ασθενή ένα νέο γόνατο. Αν αυτό είναι παραμελημένο, γιατί πολλοί ασθενείς πραγματικά δεν έρχονται αμέσως, όπως η επέμβαση, η ακτινογραφία που δείξατε πριν της οστεοτομίας, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια επέμβαση συνδυαστική και οστεοτομίας και μεταμόσχευση του μηνίσκου με βλαστοκύτταρα. Εκεί είναι κάτι που τα βλαστοκύτταρα μας εντυπωσιάζουν. Όταν έχει περάσει καιρός από τη ρήξη του μηνίσκου,
ενισχύουμε τη σειραφή του μηνίσκου μαζί με την σειραφή πάνω στο ικρίωμα εκεί και έβλα στο κιτάρι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν τίποτα δεν είναι μόνιμο. Μπορούν να γίνουν πράγματα ακόμη και στο μηνίσκο που θεωρείται πρακτικά μια μεμβράνη ή ένας χόνδρος, ο οποίος αν καταστραφεί δεν έχει επιστροφή. Είναι το αμορτισέρ του γόνατος. Αν το βγάλουμε, όπως είπα, είναι να κουμπάει το αυτοκίνητο η ζάντα του στο πάτωμα. Δεν μπορείτε να είστε πιο περιγραφικός. Αυτό νομίζω ότι είναι το καλύτερο δυνατό. Πρέπει οπωσδήποτε να διατηρήσουμε έστω και ένα σπασμένο λάστιχο. Δεν θέλουμε να φύγει αυτό το λάστιχο. Πρέπει να πάμε όλους τους επιβάτες από την άλλη πλευρά, με μια τεχνική που λέγεται οστεοτομία, του αυτοκινήτου, να κάτσουν από την άλλη πλευρά και να αφήσουμε το αυτοκίνητο εκεί να προχωρήσει έστω και με σπασμένο λάστιχο. Ποτέ Μάλιστα. να μην αφαιρούμε ένα σπασμένο μηνίσκο σε παιδιά. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας, γιατί νομίζω ότι δώσαμε μια σφαιρική εικόνα πλέον για το τι μπορούμε και το τι δεν μπορούμε να κάνουμε πλέον σε κάποιες περιπτώσεις για τις βασικές αρθρώσεις του γόνατος και του ισχύου. Και νομίζω ότι τα νέα που μας δίνετε είναι, αν μη τι άλλο, αισιόδοξα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η άμεση και όσο το δυνατόν ανώδυνη αποκατάσταση της άρθρωσης του ισχύου και του γόνατος αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα για τον εκάστοτε ασθενή, προκειμένου να επιλέξει τον χρόνο, την μέθοδο αλλά και τον ειδικό γιατρό-χειρουργό. Η σύγχρονη ορθοπαιδική με τα πρωτόκολλα άμεσης αποκατάστασης προσφέρει δυνατότητες αντιμετώπισης στην καρδιά του προβλήματος, συχνά επιτρέποντας τον ασθενή να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες γρήγορα και ανώδυνα. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας.